Η άριστη συνεργεία και συνεργασία του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Ηλία Καματερού με τη Δημοτική Αρχή και η θετική στάση από όλους εμπλεκόμενους φορείς έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην απόφαση να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης όλο το νησί και όχι μόνο το κοινοτικό διαμέρισμα της ΚΟ, όπως χαρακτηριστικά μας επισημαίνει ο πρόεδρος των λογιστών ΚΟ, Χρήστος Έψιμος. Σήμερα πληροφορηθήκαμε ότι εξεδόθη η απόφαση η οποία θέτει και τις άλλες δύο δημοτικές κοινότητες Δικαίου και Ηρακλειδών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, που σημαίνει τα όποια ευεργετήματα ή όποιες διευκολύνσεις υπήρχαν για τον Δήμο, για τον τέος Δήμο ΚΟ, για το Δημοτικό Διαμέρισμα ΚΟ, κατά αναλογία να έχουν εφαρμογή και στα εκεί δημοτικά διαμερίσματα. Αυτό, για να το πούμε και απλοϊκά στον κόσμο, για να καταλάβουμε τι ακριβώς σημαίνει από θέμα φορολογικής απόψεως. Σημαίνει τρία πράγματα. Σε ό,τι αφορά την... είχαμε μία αναστολή στην φορολογία εισοδήματος της υποβολής των δηλώσεων που έτσι και αλλιώς ίσχυε. Δεύτερον, είναι κάποιες βεβαιωμένες οφειλές οι οποίες έλεγαν τον Ιούλιο αναστέλλονται και οι υποβολές των δηλώσεων ΦΠΑ που θα ακολουθήσει μία συμπληρωματική απόφαση και άλλων δηλώσεων που έχουν να κάνουν με την διαδικασία υποχρεώσεων και αυτές αναστέλλονται, τουλάχιστον από ό,τι είχε η προηγούμενη φορά, την προηγούμενη φορά είχε αναφερθεί στην προηγούμενη απόφαση, μέχρι και τον 10ο. Στην προηγούμενη απόφαση δεν ήταν ξεκάθαρο το κομμάτι των φορολογικών δηλώσεων. Αυτό έχει ξεκαθαριστεί, αν δηλαδή έχει λήξει το κομμάτι αυτό ή αν έχει πάρει παράταση? Όχι, αυτό είχε πάρει παράταση στην υποβολή των δηλώσεων μέχρι 31 Ιουλίου. Έχει λήξει αυτό, υπευλήθησαν οι δηλώσεις. Τώρα, αν κάποιοι λόγω ανωτέρας βίας και τα λοιπά τεκμηριώσουν κάτι διαφορετικό, αυτό είναι πλέον στην άμεση σχέση του πολίτη με τον τοπικό έφορο κτλ. Για τις υπόλοιπες φορολογίες και ενδεχομένως, που σίγουρα δηλαδή θα υπάρξει και για τα ασφαλιστικά ταμεία συμπληρωματική απόφαση όπως και για το ΦΠΑ, ισχύουν τα δεδομένα που είχαν ανακοινωθεί για την δημοτική κοινότητα ΚΟ. Σε ό,τι αφορά τον ΕΝΦΙΑ, τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτή την περίπτωση? Με βάση τον ΕΝΦΙΑ και με βάση τις συζητήσεις που έχουμε κάνει και με άλλους συναδέλφους σε πληγήσεις περιοχές κατά το παρελθόν, ισχύει το πραγματικό γεγονός εφόσον το κτίριο υπέστη βλάβη. Τότε υπάρχει ειδική αντιμετώπιση, αναστολή και όχι αναστολή, ενδεχομένως μη καταβολή. Αλλά από ό,τι φαίνεται είναι πάνω σε πραγματικά γεγονότα. Εσείς από την πλευρά σας είστε ικανοποιημένοι από τις εξελίξεις αυτές οι οποίες έχει δρομολογήσει η πολιτεία? Με τα μέχρι τώρα στοιχεία εφαρμόζεται μια πάγια νομοθεσία η οποία προβλέπει όταν υπάρχουν γεγονότα ανωτέρας βίας να εφαρμόζονται συγκεκριμένα μέτρα και συγκεκριμένες δράσεις. Είναι μια καθολική διαδικασία. Αυτό που έχουμε να πούμε στην προκειμένη περίπτωση είναι ότι υπήρξε μια μεγαλύτερη... με μεγαλύτερη ταχύτητα εξέλιξη κάποιων πραγμάτων από όλους τους φορείς και από το κράτος και από τον Δήμο και εκτιμώ ότι λειτουργήσε το σύστημα. Θέλω δεν να πω ότι για την συμπληρωματική απόφαση η οποία εντάσσει τους Δήμους, τέος Δήμους Δικαίου και Ηρακλειδών, ότι έπαιξε καθοριστικό ρόλο για αυτή την απόφαση ο τοπικός βουλευτής ο κύριος Ηλίας Καματερός, με τον οποίο είχαμε στενή επαφή όλες αυτές τις μέρες και σίγουρα έπαιξε και βοήθησε πάρα πολύ και η θέση του Δήμου με έγγραφα τα οποία τεκμηρίωναν αυτή την διαδικασία. Άρα εκτιμώ ότι είχαμε μια άριστη συνέργεια και συνεργασία των πολιτικών φορέων και είχαμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Βέβαια υπήρξε γι' αυτό και μια θετική στάση και από το Οικονομικό Επιμελητήριο και από την ΠΟΦΕ, την Ομοσπονδία μας, και γενικά από φορείς οι οποίοι είχαν και μπορούσαν να παίξουν κάποιο ρόλο.